Εντάξει τώρα. Εντάξει. Μπορείς να τραβήσεις τώρα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα Netflix. Μαγειρική ζαχαροπλαστική τρόπιτα. Μαγειρική. Ένα Netflix μαγειρική. Η τρόπιτα που υποσχέθηκα στο φίλο μου τον Τζίμι ότι να τη δείξω. Έχουμε να πούμε ότι αυτό είναι το 10ο take. Γιατί ο εκπολίτης μας. Υπερβολές. Δεν θέλετε να ξέρετε σε τι στάση είναι αυτή. Υπερβολές. Αυτή είναι και εγώ εδώ. Καλώ τι εγώ. Γεια σου, Γιώργια. Τι κάνετε, πώς είστε. Βλέπω, όπως βλέπεις εδώ πέρα, εγώ προσπαθώ να μαγειρέψω. Έχω πλύνει όλα τα πιάτα, αλλά το θεϊκό λιγάνι δεν έπλυνα όχι. Είναι άπλυτο. Τώρα μας σου έλεγα ότι πρέπει να φέρουμε και λάμπα εδώ, τι τέτοια αποστηλές. Το ring light, γιατί δεν φαίνεσαι καλά, τι θα μου πεις. Όχι, Κανείσαι. Κανείσαι, γιατί επέλανε μας, όχι φαίνεται καλά, όχι να πω από τσί, όχι να πω από δά, όχι έκατσε μπας στον μπάγκο, έκατσε με τον κόλο μπας τα ποτήρκα, μετά έκατσε τα πίσω τα ποτήρκα. Μετά είπε μου ότι είμαι υπερβολική που θέλω να συνάξω από τυρκά. Αυτά είναι οι κυρίες και κύριοι. Έχει και ένα αγοράκι πίσω από την πόρτα, το οποίο θέλει να κάνει, έλα κάτσε δαμέ και να με μιλάς, έλα. Πέρασε, έλα μου, μπορείς. Μπορείς αφού τον εστήλαμε, ξέρεις το χιχά του Αντζού. Έλα, δεν φαίνεσαι. Έλα. Παίρνω. Δεν φαίνεσαι. Παίρνω. Με βαρελάκια, γρήγορα. Να καθίσεις. Λοιπόν. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Να κάνει το πέρασμα του άνθρωπου στο κάμερα. Λοιπόν. Κάτσε. Αυτόν ήταν, τούτον ήταν. Εστήλαμε σε να του πεις ότι να με κάνει ησυχία. Και πάει και λαλί του. Νικόλα, μην κάνεις φασαρία, γιατί γυρίζουμε Netflix στην κουζίνα. Τι Netflix κάνετε, θα κάνουμε τυρόπιτα, θα έρθω κι εγώ, όχι είναι κι εγώ, μην έρθεις. Σαν να του έλεγε, έλα Νικόλα, έλα τρέχοντας Νικόλα. Αλλά τελικά δεν ενδιαφέρεται, οπότε... Εγώ έχω σημασία σε τίποτα εδώ τώρα. Εσύ. Έχω σημασία. Δώστε λίγη σημασία στο παιδί. Ναι, όχι, δεν λέω να μου δώσετε. Μπορείς δεν να σχολιάζεις. Για σημασία. Κοίταξε, λοιπόν, δεν είναι κακό να παρακαλάς για σημασία, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε σημασία. Θέλουμε και τις ποσότητες, ε. Θα κάνω την κλασική συνταγή χαλνομωτής, η οποία είναι εντελώς trans. Την έχω κάνει εντελώς transgender την τρόπιτα. Την κλασική συνταγή την έχω ξανά. Τώρα λέω θα κάνω την transgender. Λέω και εγώ τι trans λες, λιπαράδο, τι λέει. Όχι, trans λιπαράδο δεν τρώμε ποτέ, είμαστε μια οικογένεια κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Λέει τρία ποτήρια λεπρή, εγώ θα βάλω δύο. Okay. Γιατί είπαμε ότι είναι trans η τρόπιτά μας. Τζίμι, βλέπε. Πρώτον ποτήρι να λεπρή. Για κάθε ένα ποτήρι να λεπρή βάζουμε και δύο κουταλιές baking powder. Έκαμε και τρόπιτα χωρίς baking powder, το έχω πετύχει αυτό και αυτό. Θυμάσαι εγώ που δεν ψήλωσε και ήταν εντελώς χαμηλή. Ναι, θυμάμαι. Πριν δύο φορές. Το αλεύρι το οποίο διαλέγει ο το κάμερα από εμάς είναι το μάνα, δεν είναι διαφήμιση. Τοποθέτηση προϊόντος. Δεν τοποθέτηση προϊόντος, ρε. Κοίταξε, ο άνθρωπος ήθελε να φέρει, να προσελκύσει εδώ πέρα μία μάνα, τι να κάνει, αγοράζει. Αλλοί κάνουν θετικές δηλώσεις, άλλος αγοράζει αλεύρι μάνα. Λοιπόν, εγκαλώνουμε στον ταλιβρίο, κάτω εδώ. Λοιπόν, και το βάλει μέσα στο ψυγείο το παιδί, γιατί κάνει μαμούνια με το αφήσιξο. Έχω ένα ντουλάπι εκεί πέρα που είναι αμφίβολο γι' αυτό. Ένα αμφίβολο με τον ντουλάπι σου. Ναι. Λες να πρωτοτυπήσω να βάλω και από αυτόν τον νέο αγαπημένο τυρί της κόρης μας το ταλαγάνι. Σήμερα. Όχι, το θέλει για το τηγάνι, το ταλαγάνι. Το τηγανί σου. Δεν θα το βάλω στην αλλά τυρόπιτα. Όταν το βάλεις στον τυρόπιτα δεν νομίζω θα μου αρέσει. Γιατί να μην σ' αρέσει παιδί μου. Ο πατέρας σου έχει φέρει. Ταιριάζουν πιο πολύ τα αλμυρά τυριά στην τυρόπιτα. Οκ. Okay. Λοιπόν, προσέξτε το πόδι σαν να μην πέσετε ολόκληρη κάτω. Το ταλαγάνι έχει μια ελαφρή αλμύρα, αλλά όχι τόσο. Δεν είναι αλμυρό. Και αυτή τη φορά θα φροντίσω να μην την κάνω πανάλμυρη όπως την προηγούμενη. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπράβο, αγαπητοί. Είχε αλμυρί προηγούμενη, αλλά όλα τα άλλα. Η αρχική συνταγή έχει τρία ποτήρια αλεύρι και ένα ποτήρι ελαιόλαδο. Εγώ θα βάλω τα δύο τρίτα του ποτήριου ελαιόλαδο, εφόσον θα βάλω μόνο δύο ποτήρια αλεύρι. Light. Είναι θέμα light, θέμα να νοικιάζει, baby. Είναι θέμα δίαιτας. Δεν τη λες με τίποτα light αυτή την τυρόπιτα που έχει τόσα πολλά τυριά.
Πλούστε, υπάρχει μια δυσαναλογία υγρασίας. Ελαιολάδου και αλευρίου. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε βάλει 2 ποτήρια αλεύρι, 2 κουταλιές baking powder και το ανακατεύουμε τώρα. Απλώς το ανακατεύουμε. Αυτό ονομάζεται ρίζασμα στην Κυπριακή διαλέκτο. Ρίζασμα. Ναι, ρίζασμα. Να ριζάσεις το αλεύρι με το λάδι. Να το περάσεις μέσα από τα χέρια σου. Αλλά εδώ επειδή έχει πολλά ψηλή περιεκτικότητα λαδιού, δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Απλώς το ανακατεύεις να πάει παντού. Α, εξέχασα, δεν πειράζει. Σε αυτό το στάδιο βάζεις και αλάτι μες στο αλεύρι, αλλά το ξέχασα. Βάλω λίγο τώρα. Και όταν το αλεύρι έχω καταλήξει, αυτό είναι το αλεύρι που έχω κάνει πολύ λεπτό. Τον είχα βάλει στο blender. Δεν θυμάμαι, νομίζω. Βάζουμε και λίγο αλάτι, απλώς για να παρήγευση, γιατί έχει πολύ αλάτι τα... Να γίνει λίγο πιο νόστιμο το φύλλο. Έχουν πολύ αλάτι τα τυριά μας. Δεν βάζω μόνο χαλούμια. Η κανονική συνταγή λέει ένα χαλούμιο. Εδώ θα βάλω 3 χαλούμια, 3 κομμάτια φέτα. Ένα κατοίκι δομοκού και ένα κεσί γιαούρτι. Επίσης η αυθεντική συνταγή λέει ότι μπορείτε να βάλετε κρεμμυδάκι κοσμένο. Άμα πέσει κάτω από τον παγκόσμιο, ειλικρινά. Πού θα πάω να πέσω, μωρέ. Χαμέ! Δεν έχει. Χαμέ, μπορεί να πέσει. Θα έχει πλάκα για να πέσω, εντάξει. Θα το βάλουμε όλα. Να πάθει τσέζι όπως έπαθε η άλλη που πέσε χαμέ στην Μύκονο. Και έβαλε το βίντεο με τα πόθηκε της που πέσε χαμέ και πάμε με 20 χρονών και μετά με έχει φωτογραφία και φαίνεται πως ήταν 70. Εγώ δεν νύχτα περπατάω. Ορίστε. Εγώ δεν νύχτα περπατάω, λέω. Πάλι νύχτα μου γυρεύκεις το βίντεο. Τέλος πάντων. Α, δεν περπατάω. Έχω ανακατέψει το αλεύρι με το λάδι. Λοιπόν, τώρα δεν το πιάνεις το ψυγείο, ναι. Και λίγο, πειράζει. Τώρα το αριστερό μου γάντι είναι καθαρό. Αυτό θέλεις να μας πεις. Όχι ρε, θέλω να ανοίξω το ψυγείο, baby. Απλώς είπα, α. Λοιπόν... Ωχ, είναι άλλο που τούτο. Αρέσκει μου πολλά να το λέω αυτή. Θα αλλάξω αυτό το γάντι γιατί είναι λαδωμένο και θα πάρω άλλο για να μην ταλαιπωρήσω το παιδί μου να το βάλω να κάνει δουλειές γιατί το παιδί μου διαβάζει για τις εξετάσεις του και έχει να δώσει 8-9 μαθήματα. 9. 9 μαθήματα σε παρακαλώ. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι κοινωνία είναι αυτή. Ψεύτρα. Τι κοινωνία άδικη είναι αυτή που βάζει 9 μαθήματα σε μαθητές της πρώτης γυμνασίου, δηλαδή έλεγχος ας πούμε. Και ξεκινήσει. Και όλα αυτά σε 8 μέρες. Σε 5 μέρες λιγότερο. Όχι, έχεις και τη Δευτέρα. Α, ναι. Ξεκινάτε μια Δευτέρα. Είναι μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα είναι 9 μαθήματα ρε φίλε. Και μας δίνουν 5 μέρες περιθώριο να διαβάσουμε, αλλά εγώ διαβάζω από ποιον ώρα. Μπράβο παιδί μου. Το χρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και επίσης το φρονίμουν τα παιδιά να ξεκινήσουν την τυρόπιτα να ανάβουν και το φούρνο. Σωστό. Θέλουμε το θέρμανση. Αλλά είμαστε σίγουροι πως οι γονείς μας δεν τα φρονίμουν, οπότε δεν Λοιπόν, βάζουμε το φούρνο στους 175 βαθμούς πάνω και κάτω τις τάσεις. Εντάξει. Και βάζουμε ένα πρόσεξε να μην θέσεις τώρα που να πιέσω το... Πρέπει να βουτυρώσουμε το... Και θα βάλουμε σε αυτόν τον ταψί το οποίο εγώ βουτυρώνω με βούτυρο. Βουτυρώνω με σπράι, με τρανς λιπαρά. Είπαμε είναι μια τρανς τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τρανς τα λιπαρά. Τι σημαίνει το... Όταν λέω τρανς τυρόπιτα, εννοώ ρε παιδί μου ότι την έχω αλλάξει ώστε να έχει πολύ περισσότερη πρωτεΐνη από ότι... από ότι... είδα τα άνθρακες. Λοιπόν, θέλουμε... γιαούρτι. Εμείς παλιά είχαμε φούλε μονής του. Εσείς παλιά, δηλαδή μέχρι πριν μερικές εβδομάδες. Εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες είσαστε carb addicts. Και μετά όμως μια μέρα αποφασίσατε, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, να αποφασίσατε να αλλάξετε τη ζωή σας. Έχουμε ένα άλλη φέτα, ξέρετε τι φέτα ρε. Αυτή που είναι μπροστά. Μπράβο μωρό μου, είδες τι προκομμένος άνθρωπος. Μπουλά μου κόμμενος. Είδες έβαλε μπροστά τι λίγο είναι προκομμένος. Εγώ στα κάνω και arrangement παιδί μου. Ναι, έβαλε μπροστά τη φέτα την ανοιγμένη και την έβαλε την πίσω. Είδες. Έχει μια μέρα να κάνω ένα βίντεο μόνη μου στο κανάλι και να πω ότι έχεις πει το μπαμπά. Ότι δεν έχω πει προκομμένο. Άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Φέτα και τώρα δεν είχε πρόβλημα να εντέχουμε τη διαφάνεια σε αυτήν την οικογένεια. Φυσικά υπάρχει πάντοτε και το cut. Εντάξει. Λοιπόν, ανακάλυψα τον βούτυρο και κύρας του Ήπειρος και πάρα πολύ ωραίο. Ανάλατο όμως.
Είναι ανάλατο, αλλά έχει τελεία γεύση. Okay. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι όλα σας τα βούτυρα είναι ανάλατα. Μια χαρά. Εσένα σας αρέσουν τα ανάλατα, κόρη. Ναι, δεν τρώω αλατισμένα. Στην, Κύπρο, στην Κύπρο θα μας σώσει ο Παναγιώτης, δεν θα καταφεύγουμε σε αυτά τα χαλούμια τυποποιημένα κλπ. Όχι, με τίποτα. Σκέφτομαι να κάνουμε τούτε την τρόπιθα με τα χαλούμια του Παναγιώτη που την φύτη και να τα κάνουμε και με την... Πώς το είπε το άλλο που... το χαλίτσιν του Παναγιώτη. Χαλίτσιν, δεν το είπε. Α, έχουμε και δυο κομμάτια από την προηγούμενη τρόπιθα, να τα δείξουμε πώς βγαίνουν. Δεν έκαναν αυτήν με δύο μέρες. Έτσι βγαίνουν. Τέλεια. Είναι σαν μια πίτα από αυτές τις νησιώτικες που είναι λεπτή. Και κρυψιμωτή. Είναι ωραία. Όταν τη συστέλνουμε στα μικροποιήματα βγαίνει ωραία και ζεστή. Ναι. Πιο ωραία είναι φρέσκα, αλλά και στα... Αλλά κάποιες φορές το παρακάνω και το βάζω δύο λεπτά και μετά βράζει. Και άμα βράσει τι τώρα, εγώ δίνω τη ρόλο του ταψί, μην το δείχνεις όμως. Δεν δείχνω. Τι θα δείξεις την κόρη μας, η οποία είναι ανήλικη και δεν τη δείχνουμε, να μην πάθει όπως έπαθα εγώ. Το 1995 στην Αίγυπτο. Τι έπαθες. Ήταν ο σχολής μου κουραζέρα, ο αδερφός μου το 1995, εγώ ήμουν 20, ο αδερφός μου ήταν 18. Η μάνα μου ήταν 50 και ο πατέρας μου ήταν 46. Και πήγαμε μια οικογενειακή να ξέχασε την Κολτζέρα, πραγματικά ξέχασε. Αγίου Στόπου και Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο πήγαμε στις πυραμίδες, έχουν και φωτογραφίες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σε ποτάμε. Έχουν και φωτογραφίες που πήγαμε στις πυραμίδες. Να. Και... α, τώρα σαν μιλώ. Γεια σας. Το ταψί βουτυρωμένο, το βουτύρωσα. Σου δείχνω. Σαν τραπάτα, ό,τι να είναι, το βουτύρωσα. Εντάξει. Λοιπόν, που πήγαμε στην Αίγυπτο, ζητήσαμε 5-6 φορές που τον πατέρα μου. Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνετε. Με ζητήσαμε να, του δώσω, να σου δώσω 3 καμήλες, δεν τις δίνω. Να σου δώσω 4 καμήλες, δεν τις δίνω. Έλα. Προσέφεραν καμήλες για να μην πάμε. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή ήμουν από τότε λίγο γεματούλα, με προτιμούσαν οι λαοί οι οποίοι προτιμούν τις γυναίκες. Βάλω μούτρο. Εν μεταξύ, το ξέρεις ότι οι Αιγύπτιοι στην αρχαιότητα θυσίαζαν γυναίκες έτσι. Ορίστε. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι. Εν ήξερες εσύ ότι θα έφτανε το φαραώ μαζί με τις γυναίκες του ζωντανές, βρε. Α! Ναι, είναι μάλλον θέματα τα οποία δεν τα... Γιατί πήγες στην Αίγυπτο. Επήγαμε να δούμε την κουραζέρα, ήταν Αγίους Τόπους και Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο επήγαμε να δούμε τις πυραμίδες του Φαραώ. Επήγαμε να δούμε τις μούμιες. Ήταν τρομακτικές. Εγώ και ο αδερφός μου πήγαμε σε εκείνο το δωμάτιο που ήταν... Έχει και ζωντανές πιο τρομακτικές. Δεν είναι ζωντανές. Το ξέρω. Μιλάει για ψυχούλες. Έχει ζωντανές μουγκές πιο δεύτερο. Λοιπόν, το χαλούμι μας, τρία χαλούμια το δόνι βάζω. Εγώ εσείς βάζω τρία χαλούμια καλή σπέντου. Σε πάση την Ήπρο θα βάλω τρία χαλούμια Παναγιώτη Γεωργίου που τη φίλη της Πάφου. Ήταν ένα δωμάτιο που είχε πολλά χαμηλή θερμοκρασία, ήταν σαν την κατακόμβη. Προφανώς ήταν για να διατηρούνται οι μούμιες φρέσκες. Ναι, τώρα έκανα βλακεία. Λοιπόν, να κόψουμε τα δέντρικα. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι βάζουμε το λάδι μαζί με το αλεύρι και τα ανακατεύουμε. Μετά βάζουμε ένα κουτί κατοίκητο μοκού. Επειδή ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να είναι σε περιοχές που δεν βρίσκει κατοίκητο μοκού, αντί κατοίκητο μοκού μπορείτε να βάλετε φρέσκο ντυρίν κρέμα. Μία μάρκα πολύ συνηθισμένη στην Κύπρο είναι το Φιλαδέλφιο. Στην Ελλάδα το ίδιο. Ναι, και έχει και άρλα νομίζω φρέσκο που είναι. Έχει Φιλαδέλφια με ρίγανη, ας πούμε, ναι. Με μυρωδικά διάφορα. Μάλιστα. Κάτι και το μακού είναι πολύ ωραίο. Είναι πυρωτικό, δεν ξέρω εδώ πέρα. Όχι, είναι η εταιρεία Επίρος, δεν είναι πυρωτικό. Είναι όμως πάμε κοντά το κατι... ο Δομοκός. Ο Δομοκός είναι κοντά στη Λάζα. Τώρα η εταιρεία δεν ξέρω. Η εταιρεία Επίρος. Και βάζουμε και ένα γεσί και αούρτι, δηλαδή 300 γραμμάρια. Αυτό το είναι 450, να βάλω τα 300. Αρέσει πάρα πολύ να δουν το γιαούρτι μου στο πυλίνο. Πρόβιο γιαούρτι. Εσένα σας αρέσει, ε? Ναι. Αυτό δεν έχει πέτσα.
Θέλεις. Δεν μου να κάνει η πέτσα, μάνα μου. Μ' αρέσει η πέτσα. Μ' αρέσει η πέτσα, λέω. Έλα. Είδες ότι τρώσουν και κάμερα με δάμε. Ναι, έχει πολύ πέτσα, ρε. Δεν είσαι, ενώ είναι φρέσκο γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα βάλαμε το κατήκι, το μοκού και το γιαούρτι μέσα και τα ανακατεύουμε. Και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα τυριά. Θα ξεχάσει αυτό το σημαντικό στάδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι και η καλύτερη μαγείρισα. Λοιπόν, είπαμε, 2 ποτήρια αλεύρι, 2 κουταλάκια baking powder. Ο κόσμος, ο κανονικός, βάζει και 2 μου. Εμείς δεν βάζουμε γιατί δεν αρέσουν στα παιδιά μας τα χορταρικά. Εσείς μπορείτε να βάλετε και 2 μου. Ένα γκεσεδάκι το 200 γραμμαρίο μου τζουνε, ναι. Το κατοίκι, ναι. Νομίζω, ναι. Το 200 γραμμαρίο κατοίκι δομοκού. 300 γραμμάρια γιαούρτι πρόβιο. Καλύτερα πρόβιο παρά γελαδινό, στραγγιστόν κτλ. Και τώρα, τώρα που έχουμε βάλει το κατοίκι δομοκού και το γιαούρτι και το ανακατεύουμε, τώρα θα φτιάξουμε μια απαλή ζύμη. Τώρα έχει σημασία να το ανακατέψω καλά για να δέσουν τελικά. Πάρα πολύ εύκολη τρόπιτα. Όπως το έχω ξαναπεί όταν έκανα μόνη μου το αντίστοιχο βίντεο με την κλασική συνταγή και όχι την τρανς, το έχω κάνει με τον Λάκη, κινηματογραφιστής ήταν ο Λάκης. Α, τέλειο. Το είχα κάνει με την κλασική συνταγή. Τώρα κάνουμε το με την τρανς συνταγή, η οποία είναι πιο κοντά στην carnivore διατροφή. Το γεγονός ότι έχει αλεύρι δεν το κάνει carnivore. Όμως συζητήσαμε τώρα με τον Θάνο και είπε ότι εφόσον βοηθούμε τα παιδιά μας να εξηγιάνουν τον τρόπο που ζουν, είναι πολύ καλύτερο να φάνε ένα κομμάτι σπιτικής τυρόπιτας όπου οι υδατάνθρακες που περιέχονται στο αλεύρι είναι πλαισιωμένοι από πάρα πολλά λιπαρά και πρωτεΐνες, παρά να φάνε, ξέρω εγώ, ένα κέικ. Ού καιρός που κάνουμε κέικ, θυμάσαι κόρη που κάνουμε κέικ. Μου το λένε, λες και θέλεις να ζηλέψω. Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να ζηλέψεις. Αλλά έχεις δίκιο, όμως δεν ήταν σωστό να σου το πω. Λοιπόν, εμείς δεν βάζουμε ρίγανη ξέρει. Άλλος κόσμος βάζει. Είδες τι ωραία που γίνεται η ζύμη και δεν κολλάει στα χέρια, βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, και μετά που θα έχουμε ζυμώσει τη ζύμη μας, τότε θα κόβουμε τα χαλούμια μας και θα τα βάζουμε μέσα. Είναι 3 χαλούμια. Είπαμε του κόσμου ότι το φουστάνι φορώ το από το πρωί. Και ότι έκανα ναι. Πολλά βίντεο με το φουστάνι. Ναι, το πες στην αρχή. Είπα το και στο 10ο take που ξεκίνησα, μην ξέρω. Τώρα το ξαναπες, οπότε είσαι οκ. Παρακαλώ, ορίστε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ή το τελευταίο μας έμεινε, δεν μπλέβουμε εδώ, σταματήσαμε, τελειώσαμε. Τι πες? Το τελευταίο που μας έμεινε, λέω, φουστάνι. Ρε! Πλάκα, ναι. Ρε! Αφού πλένεις. Σε ένας πολύ καλός κλίντης. Ένας πολύ καλός σημερωτής. Σήμερα ήταν παραγωγική ημέρα γι' αυτό. Ναι, κάναμε πάρα πολλά βίντεο σε μία ημέρα. Εγώ βάζω και λίγο από το ζωμάκι του, από την άρμη δηλαδή, του χαλουμιού μέσα στην πίτα. Η άρμη. Άρμη ή άλμη. Άρμη ή άλμη δηλαδή, ρε παιδί μου. Η άλμη είναι στα αρχαία ελληνικά, η άρμη στα κυπριακά. Οκ. Okay. Του χαλουμιού είναι πιο νόστιμη που γίνεται της φέτας, νομίζω. Αλλά παιδί, ωραία, ξέρω σκούλο και θα πείτε. Τα κόβουμε όσο πιο μικρά γίνεται τα κομματάκια του χαλουμιού και να πάνε σε όλα τα σημεία της ζύμης, να γίνουν distributed evenly. Αυτά είναι. Πώς λέει και στο χωριό μου. Σε αυτό το χωριό σου αυτά είναι. Όχι, το distributed evenly. Για να διανεμηθούν ομαλώς σε όλα τα σημεία της ζύμης. Πάμε τώρα για το τρίτο. Είδατε πόσο... είναι εύκολο παρασκευασμένο, ναι. Και εμάς μας κρατάει 3 μέρες ως οικογένεια. Τρώνε τα παιδιά πρωινό. Κάπου εκεί είναι. Και ο πατέρας, εγώ... και εγώ τρώω πρωινό κάποιες φορές. Με επέτρεψε ο γιατρός μου να κάνω αυτή την παρασπονδία τους λίγους υδατάνθρακες που είμαι σε αυτή τη ρόπιτα. Και το απόγευμα μπορεί να φάνε. Εσύ τρως και το βράδυ, ναι. Ναι, όχι πάντα. Μπορεί να κάνω και κανένα γιαούρτι. Το γλυκό του Θάνου. Το γλυκό του Θάνου. Εγώ τις περισσότερες φορές δεν τρώω το πρωί και το βράδυ. Εσύ αγάπη μου είσαι OMAD. One meal a day.
Τρως ένα γεύμα την ημέρα. Εσύ το έχεις πάρει σε άλλο level, ακόμη πιο ψηλά. Είσαι όμορφο. Δεν σπάζεις την νηστεία σου το πρωί. Ξέρεις τι μάθαμε προχθές με τον πατέρα σου, παρακολουθάμε τον Bridgerton. Τι. Το Bridgerton είναι μια σειρά στο Netflix αγγλική εποχή, η οποία έχει πολύ μπλακ. Bridgerton. Bridgerton. Εμάθαμε ότι η λέξη breakfast, ξέρεις τι σημαίνει. Σπάζω την νηστεία μου. Breakfast. Ναι, γιατί γυρίζει η δούκη εισαγγελέα στο Δούκα. Θα ήθελες να σπάσεις την νηστεία σου μαζί μου. Αντί να του πει would you like to have breakfast with me, του λέει would you like to break your fast with me. Και έτσι καταλάβαμε ότι η ετυμολογία της λέξης breakfast προέρχεται από αυτό, ότι είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας που σπάζεις την νηστεία της νύχτας. Δεν μας το μαθαίνουν οι αγγλικούδες αυτό. Εγώ που δεν τρώω το πρωί και το βράδυ είναι καλό. Ναι, είναι πολύ καλό. Και σαν αγγλικούδες. Να πω κάτι. Θες να αρχίσω να μιλώ για αγγλικούδες ή να σιωπήσω. Να σιωπήσω. Ναι. Στο σχολείο μου λένε όλη την ώρα φάει κάτι το πρωί γιατί αλλιώς θα τέτοιο. Πες τους η μαμά μου με αφήνει να μην φάω το πρωί, δεν παθαίνω τίποτα. Και ο οργανισμός μου επειδή είμαι σε κατάσταση κέτωσης πες τους και η λίπος. Τι σημαίνει αυτό. Κέτωση είναι αυτό που σου έχω εξηγήσει ότι τρως. Ότι τρώω λίπος για να... Για να και ο οργανισμός σου λίπος. Επειδή η διατροφή σου είναι εξαιρετικά χαμηλής υδατάνθρακες, είσαι συνεχώς σε κέτωση, οπότε δεν ξεμένεις από ενέργεια. Ενώ αυτοί που τρώνε υδατάνθρακες, καίνε την ενέργεια που παράγεται από τους υδατάνθρακες και μόλις χωνέψουν το φαγητό, ξεμένουν από ενέργεια, ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Εμείς μπορούμε να ξυπνούμε το πρωί και να είμαστε. Κοιτάξτε, θα είμαι λίγο γενναιόδωρη σήμερα και θα βάλω 3,5 κομμάτια φέτα. Wow. Δηλαδή, 700 γραμμάρια φέτα. Αυτό προκαλεί την αλμύρα, να ξέρεις. Η φέτα. Ναι. Όχι, την τελευταία φορά την αλμύρα την προκάλεσε ότι μου πέσε πολύ. Αλάτι. Πολύ αλάτι, το παραδέχομαι. Έφτεξα, μάρτησα. I had one job. Και you δεν την κατάφερα. You had one job. I had one job also. Δεν μιλούσαμε. Εσάς το μάθατε αγγλικούδες, α? Όχι. Πρώτη φορά το άκουσα. Προσπαθείτε να σας μάθω άλλα πράγματα. Εγώ λέω για τα μικρά τα μας τώρα. Δεν κατάλαβα. Λέει δεν μας το μάθανε αυτό οι αγγλικούδες. Του λέω μη με κάνεις να αρχίσω να μιλάω για αγγλικούδες. Ότι το breakfast δεν είναι break my fast. Και του λέω... Όχι, δεν μας το μάθανε. Είδες. Του λέω προσπάθησα να σας μάθω άλλα πράγματα, επιτύχω. Είπα τίποτε εγώ. Diversion. Είπα μου πείτε μετά. Τι? Θα μου πείτε μετά. Κορί. Τι? Put your mind to work. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Μα δεν κατάλαβα. Θα σου πω μετά. Ο πατέρας σου είπε. Δεν μας το έμαθαν οι αγγλικούδες, οι καθηγήτρες αγγλικών. Ναι. Ότι η λέξη breakfast σημαίνει to break my fast. Ναι. Και του λέω εγώ, αστειευόμενη με βάση το πρόσφατο παρελθόν, προσπάθησα να σας μάθουν άλλα πράγματα, είμαι επιτυχώς. Το πιάσες τώρα. Όχι. Τα άλλα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Και λέει αυτός, δεν μιλάω για τις αγγλικούδες τώρα, μιλάω για τις αγγλικούδες στην παιδική μου ηλικία. Ναι. Το πιάσες. Ναι. Εντάξει. Το άλλο καταλάβες. Ναι. Almost. Εγελάσες. Όχι. Awkward. Η στιγμή που είσαι να ανέφευγε μαζί σου στο γύρισμα. Γιατί να σας λέω ότι είστε awkward, δηλαδή λίγο... Όχι, είναι λίγο awkward αυτό, μπορεί. Κατάλαβες τι υπονοούσα εγώ. Ναι. Αν ήταν αστείο όμως να γυμάσεις. Δεν σε κατάλαβα. Τώρα καταλάβεις το όμως. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, θα μπορούσες να μου πεις, έχω ακούσει και καλύτερα. Αστεία. Όχι. Το είπα στην τούρτα αυτό. Επόμενο θέμα, παρακαλώ. Θα σε αλλάξουμε εσύ. Λοιπόν. Θυμάσαι το live στη γιορτή μου. Ποιο να πω, τι, ναι, θυμάμαι. Τι είχε γίνει στο live στη γιορτή σου? Πιο πολλά σου άρεσε πιο πολύ. Πιο πολλά μου άρεσε. Με ρώτησε ένας χρήστης. Α, σε ρώτησε ένας χρήστης, σου άρεσε πιο πολύ στην Κύπρο. Ναι. Και τώρα ανακατεύομαι με πολύ προσοχή όλα αυτά, ώστε να γίνουν distributed. Evenly. Evenly, που λέγεις το αυτά είναι. Πρέπει να γίνει πολύ καλό να ανακατεύουμε τώρα, γιατί έχουμε παραφορτώσει αυτή την τρανστιρόπιτα με τα υπερβολικά τυριά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχει μέσα τουλάχιστον 600 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια κατοίκη δομοκού,
350 γραμμάρια γιαούρτι μπρόγκιο, 2 τρίτα του ποτηριού ελαιόλαδο, 2 ποτήρια αλεύρι, 2 κουταλάκια baking powder και λίγο αλάτι, λίγο έτσι στο φύλλο. Δεν έχουμε βάλει καθόλου δυόσμο, γιατί τα παιδιά μας δεν τους αρέσουν. Δεν τους αρέσει ο δυόσμος που δεν έπαιξα. Δεν σας κατηγορώ, αγάπη μου. Όχι, εντάξει, το αναφέρω. Η αλήθεια είναι όμως ότι και εμένα μου αρέσει καλύτερα χωρίς δυόσμο και ειδικά επειδή με πειράζει όπως φαίνεται το δυόσμο, είναι και καλύτερο για την υγεία μου χωρίς δυόσμο. Δηλαδή, όταν έτρωγα τη ρόπιτα από αυτή που έκανα πρωτού αρχίσω να φτιάχνω και για εσάς που ήταν χωρίς δυόσμο, μου δημιουργούσε κάποια ενόχληση. Αυτή χωρίς δυόσμο δεν μου δημιουργεί, γιατί εμείς που έχουμε θέματα ύφνε, ιδιοπαθών φλεγμονώδων νόσων του εντέρου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και νόσος Crohn's, έχουμε προβλήματα όταν τρώμε συγκεκριμένες φυτικές τροφές. Το βλέπεις ότι έχει αρχίσει να ομογενοποιείται το μείγμα. Δες που υπάρχει στα ελληνικά καλύτερη έκφραση. Ομογενοποίηση μείγματος. Σωστό. And it distributes evenly. Και οι Άγγλοι την ίδια χρησιμοποιούν. Ποια? Τι ήταν ομογενοποίηση. Homogenized. Δεν λένε homogenized, pasteurized. Yes. Ομογενοποιημένο, παστεριωμένο γάλα. Λοιπόν, αυτήν την βάζουμε στους 175 βαθμούς, πάνω και κάτω σχάρες, προς τα κάτω, όχι ακριβώς κάτω, αλλά προς τα κάτω στο φούρνο. Κάτω από το κέντρο. Κάτω από το κέντρο. Πάνω μου είπες ότι βάζεις το ρολόι 40 λεπτά. Με το δικό μου φούρνο. Τώρα κάθε φούρνος έχει τα δικά του κόμματα. Είναι και το δικό μας φούρνο. Άμα είναι προθερμασμένος 180, το βάζω 35. Okay. Τώρα θεωρείται προθερμασμένος, ναι. Πρέπει να έχεις ζήσει το λαμπάκι, άμα έχεις σβήσει ήλιο. Yes. Εζήσε. Ναι. Τόσες βλακίες που είπα, δεν θα προλάβει να πρωθήσω μας. Καλύτερα έτσι. Να λέω βλακίες. Όχι, να είναι προθερμασμένος. Μα δεν θα το βάζαμε εμείς να δεν είναι προθερμασμένο. Έφυγε η τηλεθεάτρια μας. Εντάξει, εγκρίνεται να μπει στο... Για τα ψή εγκρίνεται, ναι. Θα φέρουμε εδώ το ταψί μας, το οποίο είναι βούτυρο, με βούτυρο. Και απλώς θα το βάλουμε μέσα στο ταψί. Και θα φάει και λίγο ξύλο και θα πάει στη θέση μας. Σφαλιαρίτσες. Θα φάει λίγο ξύλο, λίγο ξύλο θα το φάει. Αφού μπορούμε να δικαιωμαστε να δέρουμε κανένα άλλο, δεν είναι ντρόπι θα πρέπει. Α, είναι μεγάλο. Α, ξέρεις, δεν γίνεται πολύ λίγο. Θα γίνει παχιά, ε. Δεν πειράζει. Θα γίνει πάνω του σαλόν τα ψένα, δεν δώσουν παχιά. Όχι. Έχεις και ένα εργαλειάκι να το χρησιμοποιήσω για πλάκα. Ναι, βάζω. Πρέπει να το είχες για την πίτσα. Για τη ζύμη της πίτσας, ναι. Δες που το κατάλαβα. Μα είναι προκομμένος του τόσο άνθρωπος, ήρθε και ήταν προκομμένος. Και έφτιαχνα μια πίτσα ρε φίλε, τώρα τέλος. Μια πίτσα, μα την πίτσα. Α ρωτήσουμε τη Γεωργία. Θα έρθει να μας πει. Βλέπεις κολλάει λίγο μπάλος το εργαλειάκι μου, σημαίνει έχει λίγη παραπάνω υγρασία να πω συμπρέπει. Επειδή εγώ έβαλα στο περίπου και προφανώς έβαλα λίγο περισσότερο. Αλλά εγώ νομίζω με το χέρι θα είναι πιο ωραίο. Θα γίνει πιο ανάγλυφη. Ήθελα να δείξω τι είσαι εργαλείο. Πορτοκαλί. Λοιπόν. Και μπαίνεις στο φούρνο και βάζεις. Βλέπεις τόσο χαμηλά μπαίνει. Βάζεις το timer στα 35, θα το βάλεις τώρα. Ναι. Στα 35 λεπτά. Θα έρθουμε να την ελέγξουμε. Θα πλύνω μετά τα ντζα. Ξέρεις την έκφραση. Σε να μου αρέσκουν
οι αρχαιοελληνικές κυπριακές εκφράσεις. Αγία, τα σκέφτε. Θα πίνω τα τζάμπα. Αγία, ναι, ήβρε στο αγάπη μου, μάνα μου. Μάνα μου, και αν δεν ήμουν no contact με τη μάνα μου, ο φιλόλογος, ξέρεις πόσο ήταν να σε αγαπήσει εσένα. Όπω θα συγκίνησε, έτσι. Απαναγία μου, ήταν να φτιαχτεί γυναίκα φουλ. Ήταν να άργησε. Αλλά τον δεν το πέτυχε από την πρώτη, σου πήρε 18 προσπάθειες. Και μάνα μου, δεν θα μαγεύσεις, αγάπη. Να έχει έτσι γαμπρό, ο οποίος να είναι γλωσσομαθής. Θα μας λείψουν δηλαδή τα φιλολογικά σου αρέ. Τα φιλολογικά σου αρέ. Ναι. Εντάξει, εμάς σας κάνουμε εμείς οι φιλολογικά σου αρέ. Είπα σου εγώ στέλνωσε να πας να κάνεις bromance, να πας να κάνεις bonding. Πήγαινε μόνο στους σωματές. Επειδή ευθύνη και δεν ξέρω, μετά βλέπουμε. Εγώ δεν. Φοβούμαι, δεν πάω. Φοβάσαι, τι φοβάσαι αγάπη μου. Τι μπορεί να γίνει. Την ακαιρεότητά μου. Για να κερδίσω σου. Πρώτα απ' όλα, όλο τον είσαι διπλάσιος και ψώτσου τους κι όμως. Τι σημασία έχει. Να σε βοηθούν. Θα με κάψουν. Τι εννοεί να σε κάψουν. Μου κάψουν τον εγκέφαλο. Δεν θα βάλει, θα του δώνε. Θα του δώνε να σε σιού. Να σου πούν τα καλύτερα λόγια για μένα. Τα καλύτερα μου σαν. Δηλαδή πραγματικά τέτοιο νέγκινγκ δεν θα έχεις ξανακούσει ποτέ. Θα σου πούνε εμείς είχαμε τις καλύτερα, τα καλύτερα όνειρα για την κόρη μας. Εμείς, θα σου, η μάνα μου θα σου πει, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Μοιάζει και ψυχή να σου την δώσει, αλλά πρόσεχε, μην την νευριάσει, θα σου πει. Καλύτερα να μείνουμε σε τιμολογίε και σε αυτά. Ναι, ναι, πρόσεξε, μην την νευριάσει, θα σου πει, γιατί και από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, έχω εξασκήσει άπειρε σκηνέ αντιδραστική βιότητα στου γονεί μου. Και δεν μου έκαναν τη χάρη να πάρει ένα κοντάκι μαζί μου όταν ήμουν νιώτερη να γλύτω, να καταλάβες. Τέλος πάντων, περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Ξέρεις τι, γύρισε το κοντά, ξέρεις τι λείπει. Τη λείπη από αυτήν την γύρισε εδώ, με αγαπή μου, δαμέ μωρό μου. Πού εδώ. Ξέρεις τι λείπει που τον την τη λεκάνη που γεμάτη νερό και σαπουνί. Το τσιγάρο σου. Πιο τρεις εβδομάδες ναι. Που έχασα το τσιγάρο μου και τελικά ήταν τσιμπέσα ναι. Και μετά το τσιγάρο βρέθηκε στο ψυγείο. Ο πλήρης αποσυντορισμός. Επίσης το ίδιο τσιγάρο βρέθηκε πλημμένο μες στο πλυντήριο. Μες στο πλυντήριο πιάτων στην Κύπρο. Στο πλυντήριο πιάτων στην Κύπρο. Και επίσης στο ψυγείο εδώ. Ναι. Έχει δοκιμάσει αρκετές οικιακές συσκευές. Την επόμενη φορά θα ψάξουμε το στεγνοτήριο και το πλυντήριο ρούχου. Έναν αποσυντονισμό τον έχουμε, ρε κουμπάρε. Μπορούμε να πούμε ότι τον έχουμε, αλλά εντάξει, θα επιβιώσουμε. Είναι το δικό σου εδώ. Ναι. Μάνα μου, baby. Θέλεις να κλείσουμε την βιντεοσκόπηση. Ναι, για να βάλω χρονόμετρο. Α, τι βάλω το. Και επανερχόμαστε. Οκ. Okay. Μα δείξει το γλυκό σου. Τι θα το ανεβάσει όμω. Γιατί. Μπορεί να βάζω πολύ σοκολάτα. Δεν δικαιούσε. Δικαιούμαι. Είσαι ο πιο φίτη της οικογένειας δικαιούσης. Νομίζω δεν χωράει εδώ μέσα αυτό. Πού τα μπολάκια. Είσαι το μπολάκι είναι εκείνο που τρώγαμε το γιορτή τώρα μέσα. Όχι, θα σμούθω. Ναι, έχει και ένα μπολάκι. Τι σοκολάτα είναι αυτή, μωρό μου. Lid. 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 Δεν βρήκα 99. Είσαι 80. 85. Μια χαρά είναι. Τώρα που το λες, είχε και το Little Cup από τη μία μαύρη σοκολάτα 85 γραμμάρια. Επίσης θα ήταν πιο σεξι να έκοβες τη μαύρη σοκολάτα μάνω στο ξύλινο, αυτό που μόλις έπλυνα. Γιατί δεν είναι ωραίο αυτό, είναι το παλιό. Πώς νιώθεις όταν κόβεις με αυτήν τη μαχαίρα τη σοκολάτα, δείξε μας, σαν αληθινό σεφ. Έτσι. Έτσι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τώρα πώς τα παιδιά μας δεν σε πήραν είδηση. Όχι, θα φάνε γλυκό. Το οποίο δικαιούνται να φάνε, θέλω φυσικά. Η μητέρα είναι λίγο τέρας. Βοηθιά. Και δεν θέλω να κάνω γλυκιά γεύση στο στόμα για να ξεσυνηθήσω να προβληθώ. Και εδώ μέσα είχαμε γίνει τις ζάχαρες. Και τώρα έχεις βάλει γιαούρτι μπρόβιο. Σου το μεταφέρω εδώ γιατί να μην ζεσταθεί από το φουρνό. Α, η τυρόπιτα μας ψήνεται κυρίες και κύριοι. Και ο φούρνος μας είναι πεντακάθαρος κυρίες και κύριοι. Πόσο μέλι βάζεις αγάπη. Μια κουταλιά. Μέλι μου την Κρήτη που σου στείλε ο Μάικ και η Λίτσα. Όχι, νομίζω αυτό είναι να το έχω ανοίξει ακόμα το άλλο, το ανοίξω. Του τον ανοίξουν που βρέω εγώ κάποτε παλιά. Νομίζω είναι.
Πάλι όμως ένα ωραίο θέμα. Ρίσου μου το είχα βρει σε έναν κροπολίο μου, το είναι του γονού μου, το μαζεύουν. Και καλά το μέλλον είναι καρνιβόρ γιατί είναι ζώα, μίλησε. Μάλλον ξέρω. Ο Θάνος έβαζε ελάχιστο, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Δεν θα μάθει κανένας για σένα να το κάνεις. Κοίταξε από τη γεύση. Την τελική δεν νομίζω ότι έβαζε. Πολύ λίγο. Ότι είσαι κρυφογλυκατζής. Άσε με, και ο Θάνος είναι κρυφογλυκατζής. Νομίζεις δεν καταλάβω. Νομίζεις δεν καταλάβω. Μπακλαβά ρε φίλε. Μπακλαβά με βούτυρο. Που έτσι μας τόρισαν να σου κάνει μπακλαβά με βούτυρο. Και φίλο ανοιγμένο έτσι να είναι. Ξέρεις ποια έκαμε έτσι ορίστα. Και γωνία. Μπακλαβάδες με βούτυρο. Εντάξει, μπορούμε να γίνουμε Σουηδοί γιατί έκαμε η πρώτη μου πρώην Πεθαρά. Τέλειες οι πυρώτικες πίτες και μπακλαβάδες με βούτυρο. Α, δεν μ' αρέσει ο... Έχω την κεφίλη στο Facebook, αν θέλεις. Δεν μ' αρέσει ο τουρκικός ο μπακλαβάς. Είναι τουρκαλά τούτη, παιδί μου. Εγώ ρεπιρώτη σε κοπέλα. Δεν ξέρω, αυτοί βάζουν φιστικιά. Δεν μ' αρέσει τα φιστικιά. Όχι, είναι φιστικιά που βάζουν μέσα. Γιατί οι Τούρκοι βάζουν φιστικιά. Όχι, μάνα μου, είναι η κοπέλα με τους αγίους 40. Εντάξει. Βέρα Ελληνίδα, δεν άκουσες πολλά ζώα που σε πήγε 89% Έλλη. Ενώ εγώ είμαι 45,9. 49,5. Και μετά να κατονείς. Α, τελικά όντως έβαλα πολύ σοκολάτα. Μην το κοιτάτε αυτό. Εγώ απορώ πως δεν έχω ανακαλύψει ακόμη τα παιδιά της σοκολάτας σου. Που έχεις το στάσι σου. Εκεί που τα βάλες πάνω στο δουλάπι. Α, όχι. Χτες ο Νικόλας πρέπει να ανακάλυψε με λένα της νόμπαρε. Σου πρέπει να πολλά πικρή. Πρέπει να δοκίμασαι να κομμένει σου λένε πολλά πικρή. Όχι, πικρή δεν είναι. Είναι πικρή. Όχι. Με γιαούρτι και μέλι μια χαρά. Τουλάχιστον εγώ δεν βρίσκω πικρή. Εγώ ντρο... Μα φάει την μόνο του μάνα μου. Δεν σου είπα ότι μετά που δεν είχε φάει τι πατσέτε. Έχω κόψει και τη ζάχαρη εδώ και. Άσε μα κύριε Πάνη που έκοψε τη ζάχαρη. Άσε μα που έκοψε τη ζάχαρη. Άσε μα που είναι κόψε. Είναι ωραίο. Δεν έχω κόψει. Ωραία. Πόσε φορέ έχω δει να τρώω γλυκά. Εννοεί δεν βάζει ζάχαρη στον καφέ. Το να μην βάζει ζάχαρη στον καφέ σημαίνει κόψει τη ζάχαρη. Γιατί γλυκά μιλάς, το να πίνεις τον καφέ σου και το μαύρο όπως το δολοφόνο θεωρείς ότι κόψες τη ζάχαρη. Το Πάσχα έφαγα γλυκό, έφαγα. Τα Χριστούγεννα τι έφαγες, τι έτρωγες. Τα Χριστούγεννα τι έτρωγες. Έφαγα σιροπιαστό. Α, σιροπιαστά. Όχι ένα σιροπιαστό, πολλά σιροπιαστά. Στο χαλάνδρι, πολλά σιροπιαστά. Τότε ξεκίνησα παιδί μου κάρνιβορ εγώ. Μα δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα κάρνιβορ, είναι θέμα ότι εσύ λες δεν τρως ζάχαρη, ενώ τρώεις. Τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Σούζι τρως. Νωρίο είναι τώρα τούτο. Ναι. Μια χαρά. Τελείς. Γιατί στράβωσε το στόμα σου, σαν εγκεφαλικό ανάπαθες. Τι σοκολάτα είναι, πού είναι. Υγείας, μαύρη. Αυτή που βρήκες χθες στον ντουλάπι όταν έψαχνες φαγητό και την σκάρτα. Αυτή η μαύρη. Έλα. Γεια. 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 Δεν είναι αυτή η σοκολάτα. Γιατί θες να δεις τη σοκολάτα και δεν τρώω. Τελείωσε τώρα η σοκολάτα, πετάξαμε το κουτί. Είναι μικρά κομματάκια που τα. Πώς είχε φτιάξει ο κύριος Θάνος, ο γιατρός, όταν πήγαμε σπίτι μου και φάγαμε. Τα βάζεις και τα πετάσουμε. Α, να δούμε. Α. Να φανώ. Όχι, δεν θα φανείς. Δεν θα φανείς. Τα χέρια του πατρός σου φαίνονται. Τι λέει. Χάλια, ε. Θα στο φάει τώρα. Καλά να πάθεις. Θα στο φάει. Θέλεις, ε? Θα το φας. Και άλλα σε βαζένει ο Θάνος μέσα. Και αλάτι είναι βαζένει ο Θάνος μέσα. Σοβαρά. Ναι. Το αλάτι γιατί χρειάζεται. Για να ισορροπήσει τη γεύση. Wow. Σ' αρέσει Νικόλα. Χάλια δεν είναι. Για πες. Σε καλά δεν αρέσει. Μπράβο γεια μου. Μπράβο γεια μου. Εντάξει. Good boy. Πες μου στο αυτή. Θα βγει το δοντάκι μας το άλλο. Όχι, δεν μπορώ να φάω. Γιατί εγώ να το δοντάκι την να κάνω αυτό. Α, θυμάμαι αυτές τις φάσεις πριν 40 χρόνια που ήμουν σαν και πριν 42 χρόνια ίσως. Έκανα το γύρα. Ναι, ναι. Είναι ώρα του να βγει. Είναι ώρα του να βγει. Είναι πιο μικρό από τα άλλα, είναι λίγο όρτσα. Μια χαρά. Έτοιμα. Είναι λίγο cringe η φάση του δόντου σου. Κάνουμε μπάνιο. Ένα okay. Ώστε κύριε Πάνο, ευκήκε η τρόπιτα μας. Ναι. Σας ευχαριστούμε που την βγάλατε από το φούρνο. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι. Και έχουμε εδώ πέρα και ένα δοκιμαστή. Official. Πώς τον έλεγαν εκείνον τον δούλο που είχαν οι αρχαίοι αυτοκράτορες που δοκίμαζαν τα φαγητά. Ποιο σειρά δοκιμαστή. Δεν ξέρω αν είχε δικό όνομα. Νομίζω ότι. Είχε όνομα νομίζω. Δοκιμαστές φαγητά. Εσύ. Α, ωραία. Εσύ.
Είχαν ένα δούλο μου, τον έβαλα να τρώει κοινός πρωτοφαγητά, μην τυχόν και ήταν... Πάρε καμία ζημιά. Λοιπόν, μην τυχόν και ήταν δηλητηριασμένα. Κάπως τον έλεγα ρε αγάπη. Εντάξει, είναι πολύ ζεστή ακόμη. Πάλι πολύ ζεστή. Και αυτό είναι και πολύ αφρούγια. Θα δοκιμάσω ένα κομμάτι. Βγήκε πιο αφράτη αυτή, πιο παχιά, ε. Τώρα σκέφτομαι μια πίτσα. Πίτσα? Που έκανε από πας. Σε γράφος πίτσα. Έλα, δεν είναι πολύ καυτή. Έλα την ακρούλα. Η ακρούλα είναι ξεροψημένη, Νικόλα. Δεν φαίνεσαι. Εμένα, δεν φαίνεσαι. Αχ, καλά. Φύσα. Μπορείς. You can do it. Θα σου δείξω στο κάμερα, μα λέγει. You can do it. Είναι ωραία, κύριε. Τέλεια. Για δώσουμε και εμένα. Άρα και εσύ. Τρώγεται. Πολύ τραγανιστό. Ωραία. Από την άκρη είναι πολύ τραγανιστό και... Αχ, πάνε. Δεν μπορείς να στεγούμε. Δεν είναι πολύ αλμυρί, καλή είναι. Μου δίνεις λίγο ακόμα. Έλα μου τον πάλι. Και αφράτο. Σε λίγο, θέλει λίγο να σταθεί. Άμα σταθεί θα είναι πιο στερεοποιημένη. Είδατε τα κομμάτια από την προηγούμενη. Σας τα δείξαμε, είχαμε στο ψυγείο. Έλα λίγο πολλά και. Σαν που βγάλετε με τη ρίνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το TechFix μας. Και μας είδατε σε ακόμη ένα βίντεο με αυτό το στάνι. Το οποίο όμως είναι mirror, mirror. Έλβα, ελληνικά ρούχα, φτιάγμενα με αγάπη, με δάκι. Bye. Bye. Bye.